Καλημέρα, Σεραφείμ. Καλημέρα, Αλέξη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Τι γίνεται? Ξεκινήσαμε. Έχουμε δυναμικά. Ξεκινήσει δυναμικά. Και έχουμε ήδη έτσι τα πρώτα δυνατά θεματάκια. Ναι, τώρα είναι λίγο... Να πω και εγώ θα ήθελα και και μου την άποψη. Καταρχάς, να σου κάνω μια ερώτηση. Μιλάς για μια συγκατοίκηση η οποία για πριν πόσο καιρό γνωρίζετε το ζευγάρι, πρόσφατα ή έχουν κάποιο καιρό μαζί? Γιατί το λέω αυτό? Άνω τελεία. Η συγκατοίκηση, για, από ό,τι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, έτσι, είναι ένα βήμα μετά τη σχέση και είναι και ένα βήμα πριν το γάμο. Για τέτοια συγκατοίκηση μιλάμε? Έχεις δίκιο. Υπάρχει μια συγκατοίκηση γιατί το ζευγάρι βολεύεται να είναι μαζί, αποστασιακά. Ωραία. Είναι και προεδρεμένο και υπάρχει και συγκατοίκηση σαν τεστ γάμου. Okay. Έχεις δίκιο που το διαχωρίσεις. Είναι, οπότε πάμε. Εγώ μιλάω λοιπόν για μια συγκατοίκηση που το ζευγάρι την επιλέγει επειδή γουστάρουν πολύ ένας τον άλλον. Χωρίς το σενάριο του γάμου? Το σενάριο πάντα υπάρχει. Α, πάντα υπάρχει. Ωραία. Πάντα υπάρχει. Εγώ όμως άποψη ότι όταν ένα ζευγάρι θέλει να συγκατοικήσει, υποτίθεται ότι είναι αυτό που είπα πριν. Ένα βήμα μετά τη σχέση και ένα βήμα πριν το γάμο. Νομίζω ότι είναι κουτάκια όλα αυτά που βάζουμε σε ραφή. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Υπάρχουν και άνθρωποι ερωτευμένοι που δεν γουστάρουν την απόσταση. Μένει ο άλλος στο Πειραιά, μένει η άλλη στο Ηράκλειο Αττικής. Σου λέω για ποιο λόγο τώρα να βλέπουμε δύο φορές την εβδομάδα και να τρέχουμε. Να μείνουμε μαζί σε ένα σπιτάκι, να περνάμε καλά. Δεν σημαίνει ότι θα παντρευτούν μετά από ένα χρόνο. Μπορεί να τσακωθούν και να χωρίσουν. Υποτίθεται ότι ο άνθρωπος που σου καταλέγει, που επιλέγει, όπως καταλήγει, συγγνώμη, που επιλέγει να μείνει μαζί του, ότι σου βγάζει και κάτι παραπάνω. Σαφώς. Σαφώς. Έτσι δεν είναι? Οπότε σαφώς. Πάμε στο σενάριο ότι είμαστε σε ένα βήμα πιο κοντά να κάνουμε κάτι καλύτερο. Το σου βγάζει κάτι παραπάνω είναι λίγο σχετικό με την έννοια ότι σου βγάζει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή είσαι ερωτευμένος. Το να μείνεις μαζί με μια γυναίκα, με μια κοπέλα, Σεραφείμ, δεν σημαίνει ότι έχεις βρει σε αυτήν όλα αυτά που πρέπει για να γίνει η γυναίκα σου. Μπορεί εκείνη το διάστημα της ζωής σου να τη γουστάρεις πολύ. Να θες να τη βλέπεις συνέχεια. Nobody's perfect. Όλοι έχουμε τα λαθώματά μας. Εντάξει. Είναι προτιμότερο να βλέπεις το ποτήρι, λέει, μισόγειο παρά γεμάτο. Σωστά. Λοιπόν, ένα συμβιβασμός είναι στην ουσία. Είτε είναι αυτό λέγεται συγκατοίκηση, είτε λέγεται γάμος. Σωστά. Το ότι αλλάζει το κομμάτι όταν έχετε ένα παιδί, αυτό σίγουρα. Και εδώ να κάνω ένα διαχωρισμό. Άλλο η αγάπη του παιδιού και άλλο η αγάπη της συζύγου ή του συζύγου. Συμφωνώ. Εντάξει, να τα διαχωρίσουμε τα πράγματα. Όταν έχετε ένα παιδί, σίγουρα υπάρχει η προτεραιότητα του παιδιού, γιατί κάνεις πίσω κάποια δικά σου θέλω. Αλλά εδώ είναι που την πατάνε οι περισσότεροι, ότι μετά το ζευγάρι αρχίζει και λίγο και απομακρύνεται. Φυσικά. Είναι οι προτεραιότητες. Και εκεί είναι που φτύρει μια σχέση πολλές φορές. Μπορεί και όχι, γιατί πέφτουν τα περισσότερα βάρη, πήγε σε έναν από τους δύο, που συνήθως είναι στον άντρα, που πρέπει να τρέξει πιο πολύ, να δουλέψει περισσότερο, θα δουλέψει λιγότερες ώρες η μητέρα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Η γυναίκα βέβαια έχει το παιδί για πολλές ώρες, έτσι. Και κουράζεται πολύ με το παιδί. Η γυναίκα. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι θεμητό και σεβαστό στο έπακρο, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να δουλεύεις και να μεγαλώσεις ένα παιδί. Γιατί είσαι σε έξω, να στρέψεις με κόσμο στη δουλειά σου, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Είναι για να είναι κλειμμένη μέσα και προσπαθεί να μεγαλώσεις ένα παιδί. Όχι ότι δεν προσφέρεις έργο. Εννοείται έτσι. Εννοείται, ναι. Απλά διαχωρίζονται εκεί μετά οι ρόλοι. Εσύ μετά από, μετά από όλα αυτά που έχεις δει, γενικά, πιστεύεις ότι μια συγκατοίκηση είναι χρήσιμη? Για μένα είναι χάσιμο χρόνο. Όχι, είναι χρήσιμη. Είναι χρήσιμη. Είναι χρήσιμη γιατί είναι τελείως διαφορετικά να βλέπεις τον άλλον 2 ώρες, 1 ώρα την ημέρα, ένα καφέ, ένα ποτό, μια βόλτα, ένα κάτι, οτιδήποτε. Έτσι, από το να το βλέπεις, πώς κοιμάται, πώς ξυπνάει και ό,τι άλλο μικρό έχει ο κάθε χαρακτήρας. Και ο δικό σου και τη κοπέλα. Θέλεις να μου πεις, Σεραφείμ, το πρώτο πράγμα που σε ξενέρωσε σε μια συγκατοίκηση? Δηλαδή, τι είδες σε συγκατοίκηση που δεν το έχεις δει σε ραντεβού που έβγαινες? Τι είδα? Ψυχαναγκαστική καθαριότητα. Πρώτο. Δεύτερο. Κωνσταντίνος κατά κουζινός. Δεν μου αρέσει. Όχι.
κατακουζινός. Εντελώς όμως. Μ' αρέσει κάθε καλύτερα, το συζητάω. Είμαι πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όχι να είμαι αναγκαστικός, δηλαδή... Τέλος πάντων, μου έδωσε λεπτομέρειες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, πιστεύω, τι και πώς. Φυσικά. Και το άλλο το πράγμα, όλο το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι μου άρεσε τα πράγματά μου, δεν τα βρίσκω ποτέ στη θέση τους. Ξέρω εγώ, π.χ. πού είναι αυτό, εκεί που δεν ξέρει να ψάχνει, που δεν ξέρει να κοιτά. Είναι κάτι που αυτό είναι. Του αρέσει να λε με θέση στα πράγματα. Όντως. Αυτό είναι πολύ σπαστικό. Να θες κάτι και να πρέπει να πάρεις τηλέφωνο μετά για να δεις που είναι. Αλλά και στον αντίποδα. Και να μην το σηκώνει και το τηλέφωνο κιόλας. Πάρα πολύ ηθικός άνθρωπος. Εγώ θα τα βάλω στη δεύτερη μοίρα. Αυτό που μετράει για μένα είναι το ήθος και ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη που σου δίνει ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο σεβασμός πάντως στον χώρο είναι πολύ σημαντικός. Ναι. Το να βλέπεις πώς αν σέβεται ένα χώρο. Ειδικά με τον αέρα που βλέπουμε τώρα στην εποχή που αν πεις ότι θες να κάνεις μια καλή συγκατοίκηση με έναν άνθρωπο και να περνάτε ωραία και να είστε καλά, είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι. Δηλαδή μας αφιερώνει πολύ χρόνο η δουλειά, μένει λίγος χρόνος για να βρεθούμε μεταξύ μας, οπότε μοιραίος πολλές φορές είναι και η επόμενη λύση, ξέρεις κάτι, να κάνω μια συγκατοίκηση, να λυπόμαστε και λίγο παραπάνω, να τα λέμε και λίγο καλύτερα, και εγώ χουλιάρε κάποιο έτσι πιο αλλιώς. Είναι και αυτό το κομμάτι μέσα για να κάνεις μια συγκατοίκηση, δηλαδή φυσικά, να κίνεται ο άνθρωπο έτσι. Φυσικά. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Μένει η Μαρία στην Παιανία. Η Μαρία μπαίνει στην Παιανία. Ο Δημήτρης μένει στον Πειραιά. Έτσι. Πρακτικά δεν μπορεί να τη βλέπει συχνά. Έτσι. Και αν δουλεύουν και οι δύο. Δεν γίνεται. Οπότε ποια είναι η λύση. Δηλαδή αυτή η σχέση μπορεί να καταστραφεί από την απόσταση. Εάν δεν υπάρχει μια λύση να βλέπονται πιο συχνά. Το θέλω να σου πω. Εντάξει, εγώ είχα μια σχέση όταν ήμουν στη Ρόδο που έμενα 5,5 χρόνια. Λοιπόν, και η σχέση αυτή χάλασε λόγω του ότι δεν ακολούθησε η κοπέλα όταν γύρισα εγώ στο Πειραιά. Λοιπόν, σε πληροφορώ, μιλάμε ακόμα που και που, λέμε τι κάνεις καλά, πώς είσαι και αυτά. Έχουμε κρατήσει μια πολύ φιλική και πολύ ξεκάθαρη εικόνα μεταξύ μας. Δεν ήταν εύκολο να ξεπεράσουμε και οι δύο, εννοείται, αλλά δεν υπήρχε και άλλη λύση. Ήταν καθαρά θέμα, δηλαδή θέμα δουλειά. Τελείωσε εκεί η δουλειά και έπρεπε να γυρίσω εγώ Πειραιά. Και εκείνη δεν ακολούθησε. Συγκατοικούσαμε στην ουσία. Συγκατοικούσαμε 3,5 χρόνια. Εσύ πιστεύεις ότι έπρεπε να σε ακολουθήσει? Εγώ τη έβρεκε η δουλειά εδώ πέρα, ετοιμάζεται ένα έτοιμα. Σπίτι να μείνουμε τα πάντα όλοι. Κατάλαβα. Οπότε επικράθηκες λίγο όταν ήρθες. Σίγουρα. Όχι μόνο εγώ, πιστεύω ότι περισσότερο και να στη θέση. Ναι, εννοείται και εγώ θα πικραινόμουν. Αν περνούσε τη δουλειά από μένα, θα πικραινόμουν. Όταν έχεις συνηθίσει να ζεις σε ένα μέρος το οποίο σε εισαγωγικά το θεωρώ επαρχία και δεν το λέω υποτιμητικά, έχεις τα συν και τα πλήν. Καθαρό οξυγόνο, μικρές αποστάσεις. Πας στην εφορία, καθαρίζεις σε 3 λεπτά. Πας στην τράπεζα και καθαρίζεις, τελειώνεις. Πας στο νοσοκομείο, καθαρίζεις 1 λεπτό. Η δουλειά σου, το σπίτι σου είναι 10 λεπτά, αντί το πολύ μισή ώρα. Έχεις άλλη ποιότητα ζωής. Αλήθεια είναι. Ισχύει. Εντάξει. Αυτό η κοπέλα δεν μπορούσε να το ανοιχθεί εδώ πέρα στην Αθήνα, στο κέντρο. Εντάξει, ναι, ναι. Απ' την άλλη όμως θα χάνε εσένα. Απ' την άλλη όμως θα χάνε εσένα. Θα χάνε έναν άνθρωπο. Για μένα οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Σε ευχαριστώ εγώ πολύ. Εγώ ήμουν ερωτικός μετανάστης, κατέβηκα στη Ρόδο το 2000 διακοπές και κάτσα 5,5 χρόνια κάτω. Αλήθεια. Αλήθεια. Άντε, ρε, το ξέρω. Βέβαια. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες σε αυτήν. Εγώ σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρε μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια.